Ο Μάρτινς νομίζω. Το Μάρκο Μάριν δεν το Γερμανό. Ο κοντός, πώς θα λέει τον κοντό. Ο Μάρτινς είναι. Ο Μάριν ενώ έδειξε στα πρώτα παιχνίδια που μπήκε ότι ήταν. Βέβαια δεν είναι για δύο, είναι για 60 λεπτά νομίζω αυτή τη στιγμή. Το Μπάρντο. Το Μπάρντο δεν τον τρώει. Πάει τον τρώει αυτό. Δηλαδή ο Σεμπάρντο. Αυτό που στο Μαράτο. Το Μπάρντο δεν τον τρώει. Το Σεμπά δεν καταλαβαίνω γιατί τον βάζει συνέχεια. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό το πράγμα με το Σεμπά πρέπει να είναι μαζί με τον Λούκα τη Λίβερπουλ, η πιο άσχετη Βραζιλιάνη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μία αλλαγή, ρε παιδιά, δεν μπορεί να παίζει κάθε παιχνίδι 90 λεπτά. Ναι, και όταν ακούω ότι είναι φιλότιμο και τρέχει και καλή διαμαρκάρη, εντάξει, είναι οκ, ρε φίλε, κάτσε, περίμενε. Έξω αριστερά στον Ολυμπιακό είναι. Δηλαδή, αν πιστεύω, αν πάει με την μπάλα πάνω στην κάμερα, δεν μπορεί να πάει πάνω στην κάμερα. Έχει πρόβλημα με το Μαρίν. Έχεις πρόβλημα ότι δεν έχεις πλαϊνούς εξτρέμ όπως είχες παλιά. Έχεις πρόβλημα ότι ο Φορτούνης δεν μπορεί να παίξει και στη γραμμή. Είναι μονοδιάστατος, παίζει από τον άξονα. Αλλά είσαι σε καλή κατάσταση. Έχεις τον Ιντέγια σε δαιμονιώδη φόρμα. Σωστό. Αλλά στο Καραϊσκάκι υποθέτω ότι θα καυγίζει αυτό το γουρούνι από τη Δράμα εδώ για τους επόπτες. Θα δούμε, ρε, με τα κοντάρια. Ο ΠΑΟΚ έχει. Άκου λίγο. Ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στο χώρο. Και ο Ολυμπιακός μειονέκτημα στο χώρο αμυντικά. Όταν μου λες εσύ είναι τώρα... επικίνδυνο το ματς. Διαφωνώ με τον Μαλατό. Είναι ύπουλο το ματς. Και θα χρειαστεί σφύριγμα για να το πάρει. 3-5-2. Όταν από τώρα μια εβδομάδα πριν μου λες μάνταλο πληροφορίες. Και έχω πληροφορία 3-5-2. Για το μάνταλο. Τότε... Εγώ προσωπικά 3-5-2. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. 3-5-2 και τα 3 center back σου. Είναι μονοδιάστατα, είναι αργή. Όχι στην ευθεία τα center back, δύο μπροστά και ένα πιο πίσω. Είναι αργή. Καθόλου αργή, μια χαρά είναι. Θα φανεί.